ένα ασφαλές καταφύγιο την ώρα που το αύριο μοιάζει αβέβαιο, έχουν βρει στη φιλόξενη ενορία της Αγίας Σοφίας στην Κουντούρα οι 70 μετανάστες που αποβιβάστηκαν το απόγευμα της Κυριακής στο λιμάνι της Παλαιόχωρας μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης διάσωσής τους στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης. Είχαμε προορισμό την Ιταλία, αλλά δεν τα καταφέραμε. Ο καιρός στη θάλασσα ήταν πολύ άσχημος. Δεν είχαμε αρκετό φαγητό, ούτε νερό και το πλοίο ήταν πολύ μικρό για 70 άτομα. 4 γυναίκες, 3 παιδιά και νέοι από 17 έως 35 ετών από το Ιράν, το Ιράκ, την Αίγυπτο και τη Συρία περιμένουν τις ελληνικές αρχές να ορίσουν τις τύχες τους. Δεν είναι πάρα πολύ άσχημη η κατάσταση. Ευτυχώς βρέθηκε ο χώρος για να φιλοξενηθούν αυτοί οι άνθρωποι. Χάρη στους κατοίκους της περιοχής, σε εθελοντές και σε συλλόγους, οι μετανάστες φιλοξενούνται σε αξιοπρεπείς συνθήκες στην αίθουσα της ενορίας Αγίας Σοφίας. Έχοντας δεχτεί τη φροντίδα της Ομάδας Πολιτικής Προστασίας Καντάνου Σελήνου, Σαμαριτών, μελών γυναικείων συλλόγων της περιοχής και κατοίκων, είναι όλοι καλά στην υγεία τους και το μόνο που ζητούν είναι να τους επιτραπεί η παραμονή τους στην Ελλάδα. Είναι σε καλή κατάσταση. Βέβαια υπήρχαν 3-4 οι οποίοι χρειάστηκαν νοσηλεία. Ήρθε το κέντρο υγείας Καντάνου, τους οποίους παρέλαβε και έπραξε τα σχετικά. Είμαστε πολύ καλά εδώ. Ευχαριστούμε πολύ την Ελλάδα και τους Έλληνες για τη βοήθειά τους. Οι σύλλογοι γυναικών από την Παλιόχωρα, από την Κουντούρα, από την Σκλαβοπούλα, οι πάντες όλοι έχουν κινητοποιηθεί και εμείς μαζί, ώστε να μπορέσουμε να περιθάλψουμε και να ζητήσουμε αυτούς τους ανθρώπους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 5 ημέρες ταξίδευαν στιβαγμένοι σε ένα ιστιοφόρο με τα κύματα πολλές φορές να τους σκεπάζουν. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του όταν έπεσε στη θάλασσα στη διάρκεια της επιχείρησης για τη διάσωσή τους. Στο λιμάνι της Παλαιόχωρας παρελήφθη η σωρός του. Όταν μας πλησίασε ένα μεγάλο πλοίο για να μας σώσει, πολλοί έπεσαν στη θάλασσα και ένας άνθρωπος πέθανε. Όσο το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής μεταθέτει την απόφαση για την τύχη αυτών των ανθρώπων, η αλληλεγγύη και η ανθρωπιά θα συνεχίσουν να δείχνουν το δρόμο, δίνοντας τους ελπίδα για ένα ίσως καλύτερο αύριο.